φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε με ένα ύφος απορίας στο εξώφυλλο του βίντεο. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Όταν ερωτεύεται ένας άντρας». Αυτό το έχει βάλει τον τίτλο η φίλη που έστειλε την επιστολή και εγώ της απαντάω «Ναι, καλά». Πάμε κατευθείαν να διαβάσουμε την επιστολή. Καλησπέρα αγαπημένη Θέκλα. Καλησπέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σου και για τη δική μου ιστορία. Θεωρώ βάλσαμο τα λόγια σου, ειδικά για όσους πονάμε για κάτι. Καταρχάς να συστηθώ, είμαι συνεξαρτώμενη. Χαίρε φίλοι, πώς λέμε, γεια σας, είμαι η Θέκλα και είμαι αλκοολική, γεια σας, είμαι η Θέκλα και είμαι συνεξαρτώμενη. Βάζω το δικό μου όνομα γιατί εννοείται ότι προστατεύω τα προσωπικά στοιχεία των φίλων που στέλνουν τις επιστολές, αλλά και επειδή και εγώ έχω υπάρξει συνεξαρτώμενη στο παρελθόν, ελπίζω να μην είμαι πλέον, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν δεν το δοκιμάσεις. Όρος που έμαθα φυσικά στο κανάλι αυτό. Είμαι 37 χρονών, λέει φίλη, και γνώρισα ένα 40 πιθανό νάρκισο. Τώρα το πόσο πιθανόν είναι θα το δούμε στην πορεία. Η γνωριμία μας κράτησε ένα χρόνο με διαλύματα. Εγώ ήθελα σχέση ολοκληρωμένη και αυτό συμφώνησε, εννοείται, τελίτσες, αλλά να το πάμε και λίγο αργά. Όταν μας λέει ο άλλος από την αρχή να το πάμε και λίγο αργά, τα ζώα μου αργά, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Γιατί στην αρχή όταν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, αν όντως είμαστε ενθουσιασμένοι και όντως έχουμε μπει στη διαδικασία να ερωτευτούμε ουσιαστικά, δεν βάζουμε τέτοιους όρους να το πάρουμε αργά. Αυτό από μόνο του το να το πάρουμε αργά είναι κόκκινη σημαία. Άλλο στην πράξη ένας άνθρωπος να κάνει αργές αλλά σταθερές κινήσεις και άλλο να σου λέει εντάξει, και εγώ θέλω σχέση όπως σας και εσύ, αλλά να το πάρουμε αργά. Στην αρχή ήταν όλα τέλεια. Βομβαρδισμός έρωτα από την πλευρά του. Σε ένα μήνα όμως, βομβαρδισμός τοξικότητας. Άρα το love bombing κράτησε ένα μήνα και μετά ξεκίνησε το toxic bombing, όπως του περιγράφεις. Όλα τον ενοχλούσαν. Τα κιλά μου τα θεωρούσε λίγα, το ντύσιμο μου το ήθελε πιο σεξι, ήθελε μια γυναίκα με πιο έντονη προσωπικότητα, άπα μέχρι εδώ έχω ταυτιστεί. Με το όλα τον ενοχλούσα, τα κιλά μου τα θεωρούσε λίγα, το ντύσιμο μου το ήθελε πιο σεξι, μου θυμίζει και εμένα έναν πρώην άρχισο. Το ήθελε μια γυναίκα με πιο έντονη προσωπικότητα, όχι δεν μου το θυμίζει εμένα, έλεγε ήθελε μια γυναίκα με πιο ήπια προσωπικότητα. Και θεωρούσε ότι εγώ τον πίεζα. Την πήγαινα γρήγορα τη σχέση. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε. Απλώς ήθελα τα βασικά μια σχέση. Δεν ήταν απλώς ότι ήθελες τα βασικά μια σχέση. Απλώς ανεχόσουνα το breadcrumbing. Ανεχόσουνα τα ψίχουλα που σου στέλνει αυτό το ναρκισίδιο. Για να μην πω άλλη λέξη, αυτό το ναρκισίδιο. Βρήκαμε νέα λέξη σήμερα, το ναρκισίδιο. Αυτός ήθελε χρόνο μόνο για αυτόν. Ήταν συνέχεια με τους φίλους του, την οικογένειά του. Κοιμόταν με τις ώρες, αυτός ο ύπνος ως μηχανισμός άμυνας για να αποφύγεις το έτερον σου η μισή. Θυμήθηκα τώρα έναν αρκισίδιο που με έλεγε το έτερο μου ενάμιση. Τέλος πάντων. Και όταν το βόλευε μου έστελε να βρεθούμε. Αγαπούσε πάρα πολύ και πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Μου το είχε πει. Και όσες φορές δεν είχε δίκιο σε κάτι, με έβγαζε τρελή. Και ακόμη διαρωτάσει αν είναι νάρκισος και λες πιθανό νάρκισος, ναρκισίδιο είπαμε. Όταν με άφηνε με τη δικαιολογία ότι δεν ταιριάζουμε και τον πιέζω, πάλι γυρνούσε και με βομβάρδιζε με γλυκόλογα. Και εγώ σαν συνεξαρτώμενη και ερωτευμένη μαζί του, το ξαναπροσπαθούσα. Αγάπη μου, δεν ήσουν ερωτευμένη μαζί του, άρρωστα κολλημένη ήσουν μαζί του. Ο έρωτας εμπεριέχει και το θαυμασμό. Πώς μπορούσε να θαυμάσεις ένα τέτοιο ναρκισίδιο με τόσο αισχρή συμπεριφορά. Είναι αισχρό να είσαι μια έτσι, μια γιουβέτσι και να τα γυρίζεις όλα προς όφελό σου. Πληγώθηκα πάρα πολύ όταν όλο αυτό το διάστημα της γνωριμίας μας ανακάλυψα επιπλέον, άμα θα μάθουμε νέα λέξη πάλι, ανακάλυψα επιπλέον ότι στο Instagram ακολουθούσε και καρδούλιαζε το σωϊκό, καρδούλιαζε. Το ναρκισίδιο καρδούλιαζε. Εκατοντάδες νεαρές κοπέλες. Ο σαραντάρης καρδούλιαζε. Για εμένα σημαίνει πολλά αυτό. Και πρώτα απ' όλα δεν με σέβεται.
Συμφωνώ μαζί σου. Όταν είσαι σε μια σχέση, δεν καρδουλιάζεις άγνωστες τη μια και την άλλη. Τώρα να βάλεις μια καρδιά σε μια συνάδελφό σου που έχει ανεβάσει μια φωτογραφία, ναι. Να βάλεις μια καρδιά στην αδερφή σου, ναι. Να βάλεις μια καρδιά σε μια συμμαθήτρια σου, ναι. Όχι να καρδουλιάζεις εκατοντάδες δέρες κοπέλες άγνωστες σου. Είναι πολύ ανέντιμο να έχεις κάποια μέχρι να βρεις κάποια καλύτερη για τα δικά σου δεδομένα. Έχει εδώ και 5 μήνες που δεν με ενόχλησε ξανά. Γλίτωσες. Και επειδή υπάρχει ο δαίμονας των κοινωνικών δικτύων και δυστυχώς μπήκα στη διαδικασία και έψαξα, διαπίστωσα ότι έχει βρει άλλη μικρότερη από εμένα, δηλαδή αυτός 40 ή 37 βρήκε μια μικρότερη από σένα, και επίσης διέγραψε όλες τις νεαρές κοπέλες που ακολουθούσε στο Instagram. Έμαθα ότι περνάει πολύ χρόνο μαζί της, της φέρεται πολύ ωραία και δεν τον ενοχλεί νέα του σχέση να προχωράει γρήγορα. Το συμπέρασμα με από όλα αυτά, όταν ένας άντρας ερωτεύεται αυτή που ιδανικά έχει στο μυαλό του, μπορεί να αλλάξει και να γίνει και σχεσάκιας και να μην καρδουλιάζει άλλες και να μην τον ενοχλεί τίποτα. Θα είναι ψέμα αν πω ότι δεν πληγώθηκα από όλα αυτά, δεν τα έκανε μαζί μου. Που τον βλέπω τώρα να περνάει τέλεια, ενώ σε μένα έχει φερθεί τόσο άσχημα και εγώ να είμαι μόνη πάλι. Δεν ξέρουμε αν περνάει τέλεια. Αυτός μπορεί να περνάει τέλεια, δεν ξέρουμε αν περνάει τέλεια, ούτε και η κοπέλα ξέρουμε αν περνάει τέλεια. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι η δημιουργία σχέσης εν έτη 2022, ναι, γνωρίζουμε. Ειδικά για τις γυναίκες από 35 και πάνω, που οι περισσότεροι άντρες τις θεωρούν αρκετά μεγάλες για τη δημιουργία οικογένειας, τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες νεότερες να επιλέξουν, να το ageism σημαίνει να... κάποιον να τον βάζουν σε δεύτερη μοίρα λόγω της ηλικίας του. Οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μας δουν εντός αγωγικών σοβαρά. Είμαι 37 χρονών και ήθελα πολύ από μικρή να έχω κάνει μια όμορφη οικογένεια. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα και δυστυχώς βλέπω ότι οι επιλογές και τα περιθώρια στενεύουν. Θέλω να είμαι αισιόδοξη και να βλέπω θετικά τη ζωή, αλλά από την άλλη βλέπω και τη σκληρή πραγματικότητα των σχέσεων. Μπορώ να ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο σου. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρουμε αν ο τύπος τώρα, αυτός ο πρώην σου, με την καινούργια του σχέση είναι όντως ερωτευμένος ή όχι. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε τη δυναμική της σχέσης τους. Ποια είναι η δυναμική της σχέσης τους. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε ολόκαρδα είναι να έχει συναντήσει μία ανάρκησο, πιο ανάρκησο από αυτόν, που τον είπαμε ναρκισίδιο, και να του δώσει να καταλάβει. Αυτό μόνο μπορούμε να ευχηθούμε, ότι η ζωή θα ανταποδώσει. Δεν την ξέρουμε την κοπέλα. Ας ελπίσουμε η κοπέλα να μην είναι καμιά καλόκαρδη κοπέλα, να μην είναι καμιά συνεξαρτώμενη κοπέλα, η οποία να ταλαιπωρηθεί. Γιατί ένας άνδρας λειτουργεί διαφορετικά απέναντι σε μια γυναίκα και διαφορετικά απέναντι σε μια άλλη, άραγε. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι αν είναι μαζί μας, εμάς μπορεί να μην μας βλέπει σοβαρά, λόγω της ηλικίας μας ή λόγω του ότι είμαστε μεγαλύτερες, και άμα βρει μια μικρότερη, να τις φέρεται καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν ισχύει. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έναν εαυτό και αυτόν τον εαυτό δίνει όταν αποφασίσει να τον δώσει. Αυτόν τον έναν εαυτό που έχει. Και ότι σχετίζεται με τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Σου λέω ξανά, δεν γνωρίζουμε τη δυναμική της σχέσης τους και πολύ πιθανόν η κοπέλα αυτή που έχει γνωρίσει να είναι μια κοπέλα που να είναι πιο σκύλα από και από αυτόν και να μπουν σε μια σχέση μεταξύ δύο νάρκησων. Είπαμε να το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό το vlog, πώς είναι όταν δύο νάρκησοι κάνουν σχέση μεταξύ τους, όπου θλιβερά ερείπια της σχέσης αυτής παραμένουν κυρίως στις ψυχές των παιδιών τους και δυστυχώς έχουμε βιώσει πολλά τέτοια βασιλικά ζεύγη, που είναι δύο νάρκησοι που τρώγονται ο ένας με τον άλλον και καταστρέφουν τις ψυχές των παιδιών τους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους σχέση έχουν, το ξαναλέω. Από αυτό που λες ότι έχει σταματήσει να ακολουθάει τις άλλες κοπέλες και τις καρδουλιάζεις στο Instagram,
νομίζω ότι ίσως, υποθέτω, δεν ξέρω, εικάζω ότι μπορεί η δυναμική της σχέσης τους να είναι διαφορετική. Να σου πω και με ποιο τρόπο. Πρίστοπο αυτό όμως, θέλω να προσέξεις και εσύ και οι άλλες οι οποίες παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και έχετε παρόμοιες απόψεις, ότι τελειώνει ο χρόνος και ότι είστε κοντά στα 40 και γύρω από τα 40 και ότι πλέον δεν έχετε πολλές επιλογές και ότι πλέον δεν έχετε, και ότι δεν έχετε κάνει τους κύκλους σας και δεν έχετε κάνει οικογένεια και τι θα γίνει και είναι δύσκολη η δημιουργία σχέσεων είναι την 2022. Θα σας πω το εξής. Είναι άλλο πράγμα το να δημιουργήσεις σχέση, ένα πράγμα, και είναι άλλο πράγμα το να δημιουργήσεις μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα και να ζήσεις κάτι υγιές και όμορφο. Υπάρχουν τρόποι να τυλίξεις έναν άνδρα, μια γυναίκα να τυλίξει έναν άνδρα, ένας άνδρας να τυλίξει έναν άνδρα, μια γυναίκα να τυλίξει μια γυναίκα. Υπάρχουν τρόποι. Όμως, προσοχή, αν πηγαίνουμε με τέτοιο μυαλό και με τέτοια σκεπτικά πώς να τυλίξουμε τον άλλον, πολύ πιθανόν να τυλίξουμε έναν άνθρωπο προβληματικό και να εμπλέξουμε, τυλίξουμε και τον εαυτό μας σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Είναι το πολύ σύνηθες ερώτημα που δέχομαι από ανθρώπους που λένε μήπως πρέπει να γίνουμε και εμείς νάρκισσοι προκειμένου να περνάμε καλά. Και αν δεν το έχεις να είσαι ανήθικος χαρακτήρας, ακόμη και αν προσπαθήσεις να λειτουργήσεις ανήθικα, δεν θα σου βγει. Δεν θα το μπορέσεις να το υποστηρίξεις και δεν θα το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, ξαναλέω με πολύ προσοχή αυτά που θα πω τώρα να τα ακούσετε. Όταν γνωρίζουμε ένα νέο σύντροφο, ιδανικά, ένα νέο πιθανό σύντροφο, ιδανικά θα έπρεπε να είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο να είμαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή μας, ευχαριστημένοι από τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να νιώθουμε πλήρεις, να μην έχουμε καμία απολύτως ανάγκη που να μας πιέζει ώστε να δώσουμε με τα μούτρα σε μια καινούργια γνωριμία προκειμένου να μην χάσουμε το τρένο. Όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ότι μου τελειώνει ο χρόνος και είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνω οικογένεια, άρα κάνω εκτόσεις και υποχωρήσεις, τότε ο κάθε νάρκισσος που θα γνωρίζουμε θα κάνει πάρτι πάνω στην πλάτη μας. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό? Σίγουρα όχι με τις κοινές παρανοήσεις, τις οποίες διάβασα σήμερα, κάτω από το βίντεο «Εσύ πόσο επιλεκτικός, επιλεκτική είσαι, θα σε επέλεγες για σύντροφο», που έγραψε μια φίλη σχετικά με το θέμα της καβάντσας. Λέει, θα ήθελα να πω ότι μπορεί όντως από τη μία να μην φαίνεσαι απόλυτα διαθέσιμη και έτσι όμως αποπνέεις ένα μυστήριο και δεν θα πέσεις εύκολα στα δίκτυα του κάθε παίχτη και από την άλλη δεν δείχνεις μόνη και απελπισμένη για σχέση που είναι αρκετά αποθητικό. Δηλαδή, εισηγείται η κοπέλα αυτή ότι αν έχουμε καβάντσες, όταν θα κάνουμε μια νέα γνωριμία, δεν θα φαινόμαστε απόλυτα διαθέσιμες, θα αποπνέουμε ένα μυστήριο και έτσι δεν θα πέσουμε στα δίχτυα του κάθε παίχτη και δεν θα δείχνουμε επελπισμένοι που είναι κάτι αποθετικό. Και της έγραψα και εγώ από κάτω, διάφωνο, αυτοί που ελκύονται από το μυστήριο και μια γυναίκα που δεν είναι ελεύθερη, μόνο προβληματική. Θεωρώ ότι με έναν αγνό και ειλικρινή και αληθή τρόπο πρέπει να είμαστε σε ένα σημείο που να μην μας νοιάζει αν μείνουμε χωρίς άνδρα ή χωρίς σύντροφο ή χωρίς σχέση ή χωρίς γυναίκα, γιατί ακούν τα βίντεο μας και άντρες, ετεροφιλόφιλοι και άντρες ομοφιλόφιλοι και άντρες ετεροφιλόφιλοι, όπως και οι γυναίκες ομοφιλόφιλες και ετεροφιλόφιλες παρακολουθούν τα βίντεο. Όταν είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε μια νέα γνωριμία, πρέπει να είμαστε σε ένα σημείο που να μην μας νοιάζει αν δεν βγει, να μας νοιάζει μόνο να βγει αν αξίζει. Οπότε, όσες από εσάς επίγεστε να γίνετε μάνες και όσοι από εσάς επίγεστε να γίνετε πατεράδες, έχω να σας συστήσω την κατάψυξη οαρίου για τις γυναίκες και την κατάψυξη σπέρματος για τους άντρες. Πάρτε τις προφυλάξεις σας. Καταψύξετε το γεννητικό σας υλικό, προκειμένου να σας δοθεί χρόνος
εάν δεν βρείτε τον κατάλληλο σύντροφο σύντομα, να μπορείτε στο μέλλον, ξέρω, στα 41, στα 42, στα 45, στα 47, στα 48, στα 50, να τεκνοποιήσετε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αν επήγεστε τόσο πολύ, πάρα πολύ, καλύτερα να κάνετε παιδί μόνες σας, παιδί μόνοι σας, παρά να μπείτε στην οποιαδήποτε σχέση με τον οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά σας, την οποιαδήποτε βρεθεί μπροστά σας, επειδή δεν σας μένει χρόνος. Εντάξει. Όταν μας συναντήσει ένας άνθρωπος που ο σκοπός του είναι να παίξει και να εκμεταλλευτεί, όταν μας συναντήσει ένας νάρκισσος που αυτό που χρειάζεται από μας είναι narcissistic supply, ναρκισσιστική παροχή, δηλαδή να παίρνει από μας ενέργεια και να ευχαριστιέται ότι αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνδρας ασχολείται μαζί μου και μου κάνει δώρα και με φροντίζει και μου λέει ναι και ό,τι μαλακίες και να κάνω τις δέχεται και τις ανέχεται κλπ. Όταν μας συναντήσει ένας τέτοιος άνθρωπος και εμείς είμαστε σε ένα χώρο που νιώθουμε πανικόβλητοι, πανικοβλημένες, ότι μας τελείωσε ο χρόνος και δυστυχισμένες που δεν καταφέραμε να κάνουμε οικογένεια, τότε έχει βρει στα χέρια του μια πολύτιμη λία. Και στο παζάρι, στα οικονομικά, στην οικονομία, ισχύει ο όρος, νομίζω το λένε, προσφοράς και ζήτησης. Όσο πιο πολύ βγάζεις σε προσφορά τον εαυτό σου, τόσο πέφτει η ζήτηση. Δηλαδή όσο πιο πολύ διαθέσιμη είσαι, όχι δείχνεις, διαφωνώ να έχουμε καβάντζες προκειμένου να τυλίξουμε κάποιον. Διαφωνώ παντελώς με την έννοια του τυλίγματος. Παντελώς. Μου είναι παντελώς αδιάφορη η έννοια του τυλίγματος. Και όχι απλώς αδιάφορη, με πολύ εναντίον της. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα ευτυχήσεις εάν παγιδέψεις έναν άνθρωπο να μπει σε σχέση μαζί σου. Μόνο αν κάποιος γουστάρει με χίλια και εσύ γουστάρεις με χίλια να μπαίνετε σε μια σχέση. Σχέσεις με το ζόρι και με τον εκβιασμό και με το τίλημα, γιατί σου λέω ξανά, δεν ξέρουμε τι είδους δυναμική έχει αυτή η κοπέλα με την οποία ταύτιξε αυτός ο πρώην σου. Επειδή κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου και ως κοινωνικό επιστήμονα, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει η προσωπικότητα του ειδικά στα 40. Σημαίνει ότι άλλαξε η δυναμική μέσα στη σχέση. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα που γνώρισε με κάποιον τρόπο τον έβαλε από κάτω. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτή η γυναίκα θα ευτυχήσει και χωρίς να σημαίνει ότι έχει βρει το κελεπούρι. Γιατί ο πρώην σου δεν είναι κελεπούρι. Ο πρώην σου είναι ένα ναρκισσίδιο της κακιάς ώρας. Σοβαρά σου μιλά. Οπότε, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας? Μην ζηλεύετε τις νεότερες κοπέλες, τις οποίες τις έχουν καταφέρει να... και τις έχουν ξεγελάσει να είναι μαζί τους η πρώη σας συνάρκηση, ή μη ζηλεύετε τις νεότερες κοπέλες, οι οποίες κατάφεραν να τυλίξουν τον πρώη σας τον ναρκισσό, γιατί ο ναρκισσός, τον ναρκισσίδιο, είναι ο ίδιος, άντρας ή γυναίκα, σε όλες του τις σχέσεις. Μπορεί να αλλάζει προσωπείο, μπορεί να προσποιείται, μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα όταν δεν τον παίρνει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ένας νάρκισσος να μην κακοποιήσει τον τη σύντροφο του. Εάν ο ή σύντροφος είναι αρκετά δυναμικός, αυτή η κακοποίηση μπορεί να γίνει και καλυμμένα. Με ένα ευάλωτο ναρκισσισμό, με μια αδιόρατη κακοποίηση. Εάν ο σύντροφος είναι αποδυναμωμένος, τότε θα γίνει πιο ξεκάθαρο. Τώρα, επειδή όντως είναι ζήτημα και όντως είναι θέμα, γυναίκες γύρω στα 40, γυναίκες άνω των 35, όπως μου γράψε φίλοι, οι οποίες έχουν μείνει, νιώθουν πως έχουν μείνει, έχουν ξεμείνει και δεν έχουν κάνει μια σοβαρή σχέση και δεν έχουν κάνει παιδιά και δεν έχουν κάνει οικογένεια, σας παρακαλώ πολύ, επενδύστε ιδιαίτερα στη ψυχοθεραπεία σας, επενδύστε ιδιαίτερα στη σχέση σας με τον εαυτό σας. Εάν είσαστε πολύ σίγουρες ότι θέλετε να κάνετε παιδιά, κάντε μόνες σας ή καταψύξτε τα οάρια σας. Και θα σας πω κάτι που έλεγα και σε μια φίλη μου, η οποία είναι 37 χρονών και λέει 38, έτσι λέω θα σε δύρω, δεν είναι πια στις δικές μου τις δουλειές που εγώ λέω ότι είμαι παραπάνω πριν έρθω τα γενέθλιά μου. Της είπα το εξής, ότι όταν ήμουν 38 και εγώ, παρόλο που είχα δύο μεγάλα παιδιά, όταν ήμουν 38, ο γιος ήταν 16 και η κόρη μου ήταν 13.
είχα μια έτσι μια απογοήτευση όσον αφορά την ηλικία μου, είχα μια απογοήτευση όσον αφορούσε τη ζωτικότητά μου και την νεανικότητά μου, και τώρα στα 47 νιώθω πολύ πιο νέα. Είναι και η ηλικιακή φάση αυτή και θα περάσει. Θα περάσει πραγματικά, εξακολουθώ να το λέω ότι η καλύτερη ηλικία είναι τα 50, ακόμη δεν έχω φτάσει εκεί, αλλά όσο οδεύω προς τα 50 νιώθω πολύ πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα και χαρούμενη και ευχαριστημένη από τη ζωή μου από ό,τι ήμουνα πριν τα 40 και στα 40 και κάτι. Επίσης πρέπει να το συζητήσουμε πολύ διεξοδικά με τον εαυτό μας το ζήτημα της γονεϊκότητας και της μητρότητας και της πατρότητας, της πατρικότητας, ξέρω εγώ. Αν όντως θέλει κάποιος να κάνει παιδιά, υπάρχει πάντοτε επιλογή για τους ανθρώπους να μην κάνουν παιδιά. Δεν είναι μια ζωή χωρίς νόημα η ζωή ενός ανθρώπου που δεν τεκνογονεί. Δεν είναι υποχρεωτικό να τεκνογονήσουν όλοι και σίγουρα είναι... κοινωνική βία, θα έλεγα, η οποία υποβάλλεται διαμέσου της pop κουλτούρας και των παραδόσεων της κάθε κοινωνίας προς τα νεαρά μέλη της κοινωνίας, ότι οπωσδήποτε πρέπει να τεκνοποιήσουν, οπωσδήποτε πρέπει να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, προκειμένου να είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο αφήνοντας σπουδαίο έργο πίσω τους, οι οποίοι δεν ήταν γονείς. Πραγματικά είναι υπερεκτιμημένοι η γονεϊκότητα. Η κοινωνία μας το πουλάει και μας το πλασάρει ως το υπέρτατο αγαθό το να γίνουμε γονείς. Το να γίνεις γονέας είναι κάτι που είναι δύσκολο, επώδυνο, κοστίζει πάρα πολύ και συναισθηματικά και ψυχικά και οικονομικά. Δεν είναι κάτι τόσο ευχάριστο όσο νομίζει κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει παιδιά, και οπωσδήποτε το να κάνεις παιδιά δεν επιλύνει τα προβλήματά σου. Τα προβλήματα σου αυξάνονται με το να κάνεις παιδιά. Σας το λέει μια γυναίκα που έχει κάνει παιδιά. Σας το λέει μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει ήδη δύο παιδιά. Σας το λέει μια γυναίκα που συμβουλεύει τακτικά τα παιδιά της για το ότι υπάρχει πάντοτε επιλογή του να μην την κάνουν γιαγιά. Δεν είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο όλοι να κάνουμε παιδιά, και ο νάρκισσος είναι ο ίδιος σε όλες τις σχέσεις. Τα ναρκισίδια είναι πάντα ναρκισίδια. Μπορεί να αλλάζουν προσωπείο, αλλά πάλι ναρκισίδια είναι και πάλι είναι δηλητηριώδη, τοξικά. Α, βάρτε κανένα like στο βίντεο τώρα που θυμήθηκα. Και επίσης, δεν είναι καλή ιδέα να τυλίγουμε άνδρα ή γυναίκα. Μόνο κουπέπκια είναι καλή ιδέα να τυλίγουμε. Κουπέπκια είναι τα ντολμαδάκια, τα κυπριακά ντολμαδάκια. Κουπέπκια είναι εντάξει να τυλίγουμε. Άνδρες ή γυναίκες δεν είναι καλή ιδέα να τυλίγουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους να έρχονται να συνδεθούν μαζί μας ελεύθερα, επειδή πραγματικά είναι ικανοί να συνδεθούν, έχουν συνδεσιμότητα, επειδή πραγματικά μας γουστάρουν και πραγματικά τους γουστάρουν. Είπαμε πολλά σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είναι χρήσιμο. Την αγάπη μου. Και ερωτευτεί, ξερωτευτεί, ο κάθε άνδρας είναι το ίδιο. Ερωτευτεί, ξερωτευτεί, κάθε γυναίκα είναι το ίδιο. Και έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τον έρωτα και για την ερωτική αγάπη, ότι όλα αυτά, ειδικά το ερωτεύουμε, είναι κάτι το οποίο είναι βασισμένο πάνω στις ορμόνες και διαρκεί ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κάνα μήνα διαρκεί, δυο μήνες, τρεις, είδες αυτός που σου έκανε το love bombing, ένα μήνα σου έκανε το love bombing. Τώρα στην άλλη μπορεί να πάει στο μισό μήνα, δεν ξέρουμε, και κάνουμε μισό ολόκληρα σενάρια. Όπως και να έχει. Την αγάπη μου. Φιλιά.